Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι επιστήμονες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, που τα τελευταία χρόνια, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία και για την Κρήτη, αφορά όλο ένα και μικρότερης ηλικίας άτομα. Το πρόβλημα γίνεται όλο και μεγαλύτερο, γιατί βλέπουμε συνεχώς νεότερα άτομα να φτάνουν σε επίγοντα, σε κατάσταση μέθης, δηλαδή μιλάμε για εφήβους, ή πολλές φορές έρχονται και παιδιά στην παιδική ηλικία έτσι, που χρησιμοποιούν αλκοόλ και φτάνουν στη μέθη. Και φυσικά σε νεαρούς ενήλικες, φοιτητές είναι πολύ έντονο το πρόβλημα, γιατί έχουν συνδέσει την έξοδο με το αλκοόλ και μάλιστα σε φτηνά έτσι, ποτά. Η ρακή και το κρασί είναι αυτά που βρίσκουν πιο εύκολα, οπότε δημιουργούνται τα τεράστια προβλήματα. Μόνο στο αλκοολογικό ιατρείο του Παγνή τα τελευταία χρόνια 1.100 και πλέον άτομα έχουν ζητήσει βοήθεια σε μια προσπάθεια να απομακρυνθούν από την εξάρτησή τους από το αλκοόλ, που πάντα συνοδεύεται, όπως τόνισαν οι επιστήμονες, από προβλήματα υγείας, σωματικής και ψυχικής. Από το 2004 έως το 2022 έχουμε δει και αντιμετωπίσει στο αλκοολογικό ιατρείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 1.188 ασθενείς με τις οικογένειές τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στο ιατρείο έχοντας προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Οργανικά προβλήματα, ψυχολογικά προβλήματα, ψυχιατρικά προβλήματα, κοινωνικά, οικογενειακά, και για όλους αυτούς το αλκοολογικό ιατρείο, που είναι μια δομή συνεργασίας πολλών ειδικοτήτων, αντιμετωπίστηκαν με βάση και τη δική τους επιθυμία και το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Εκείνο που εξήγησαν οι επιστήμονες σε ημερίδα για τα προβλήματα από το αλκοόλ και τη σύγχρονη αντιμετώπιση τους είναι η ανάγκη της πρόληψης μέσω της ενημέρωσης, ακόμη και από τα σχολεία, καθώς σε περιοχές όπως η Κρήτη, που παράγονται παραδοσιακά προϊόντα αλκοόλ, η αντιμετώπιση χρήζει μια συνολικότερη προσέγγιση, που βάση έχει την κοινωνία και πώς επί δεκαετίες αντιμετωπίζει το θέμα της κατανάλωσης ή και χρήσης αλκοόλ. Άλλο η παράδοση, άλλο η συνέπεια σε αυτήν, άλλο η τήρησή της και άλλο η κατάχρηση. Υπάρχει μια συνένωση όλων των φορέων της Κρήτης προς μια κατεύθυνση ότι θέλουμε πιο υγιείς πληθυσμούς, τους πληθυσμούς του νησιού μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μας χαροποιεί. Η ημερίδα έγινε με ευθύνη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Δικτύου Αλκοολογίας Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Είναι ένα πολύπλευρο πρόβλημα. Επομένως, η αντιμετώπιση δεν είναι μόνο ο αλκοολικός. Η αντιμετώπιση είναι, όπως αν θέλουμε να βελτιώσουμε την υγεία του πληθυσμού μας, αυτή μέσω της δημόσιας υγείας. Και μια που λέμε για δημόσια υγεία, το θέμα δηλαδή της πρόληψης, είναι να πίνουμε λιγότερο, όχι απλώς να πίνουμε βιολογικά και να μην πίνουμε τα άλλα, ή να πίνουμε πιο πολύ μπύρα, όχι, λιγότερο αλκοόλ.